Δεν πιστεύω να σε έφερα σε δύσκολη θέση. Που σου είπα προς τα σκοπέλες το λόγο λίγο που με έχεις στεναχωρήσει, με έχεις εκνευρίσει. Εσύ βασικά με μπέρδεψες. Είπες ότι δεν ξέρεις αν θα ήθελα να είμαι εδώ πέρα. Κάτσε, γιατί εγώ είμαι μπερδεμένος αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Η Σία έχει φέρει τα πάνω κάτω στα συναισθήματά μου με τη συμπεριφορά της. Φοβάμαι τα απότομα σκαμπανεβάσματά σου, ότι δεν θα μπορώ να τα διαχειριστώ στη σχέση μας. Παναγιώτη, λογικό δεν είναι. Τα συναισθήματά μου είναι ξεκάθαρα και σταθερά. Ακούω τη λέξη σκαμπανεβάσματα και φουντώνω. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τι θα ήθελες δηλαδή να είμαι, σαν ένα ψυχόν. Δεν βλέπω τη Σία σαν άψυχο. Να πω πόσο σκέφτηκε. Επειδή σε είχα στο μυαλό μου ως λίγο διαφορετική Σία και έχουμε καταλήξει λίγο διαφορετικά, δεν είπα ότι είναι κακό. Απλά θέλω να καταλάβω το χαρακτήρα σου. Παναγιώτη, δεν έχω αλλάξει τίποτα και δεν καταλαβαίνω πραγματικά αυτή τη στιγμή τι μου λες. Δεν καταλαβαίνω. Σηκώνεται και φεύγει από το τραπέζι. Γιατί αντιδράει έτσι? Σηκώθηκα και έφυγα γιατί νόμιζα πως θα κλάψω. Άργησε να τρέξει από πίσω μου. Χάνει πόντους. Τη Σία δεν την αφήνει κανένας να περιμένει. Μια ερωτευμένη γυναίκα. Στο παρελθόν σου. Δεν αντιδρούσε όταν σε έβλεπε να μιλάς με κάποια άλλη κοπέλα σε ένα μπάρι, σε κάτι. Δεν το έχεις κάνει ποτέ σου. Δεν έχεις ζηλέψει ποτέ κάποια. Εννοείται ότι έχει αντιδράσει. Δεν το συζητάω. Δεν έχει κλάψει ποτέ γυναίκα και να σου πει ότι Παναγιώτη, δώσ' μου λίγη σημασία όπως το έχω κάνει εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου εδώ για εσένα. Με δουλεύεις. Η Σία έγινε έξαλλη για έναν λόγο που δεν καταλαβαίνω. Μία κουβέντα της είπα και αυτή έγινε πυρ και μανία. Δεν μ' αρέσει που ξεφεύγεις. Δεν ξεφεύγω, απλά με στενοχωρείς αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Όχι, μισό λεπτό, γιατί. Και θα με κάνει να κλάψω για ακόμα μια φορά. Γιατί να σε κάνω να κλάψεις, μισό λεπτό. Σία, μην κλάψεις. Σία, μην κλάψεις. Το έχεις. Περισσότερες κοπέλες αυτή τη στιγμή, στη φάση που έχουμε βρεθεί, δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους από την αρχή. Δηλαδή η άποψή μου για το χαρακτήρα γιατί τους. Γιατί δεν είναι ερωτευμένες, ίσως. Αυτό πιστεύω. Ναι, αυτό πιστεύω. Λες και τσακώνονται, ακούγονται. Δεν καταλαβαίνω από την κατάλαβα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά δεν αισθάνομαι ότι το κόκκινο δωμάτιο καταραίει. Τι λες τώρα, τι μου λες, ότι δηλαδή πρέπει να κάθομαι και να σε βλέπω και να σε χειροκροτάω που βγαίνεις με άλλες. Όχι, δεν θα το κάνω. Με έχει φέρει εκτός αυτού. Εσύ και εμένα το κάνει για να φωνάξω. Θα προτιμούσες να κάθομαι πραγματικά και να μην. Ωραία, θα μισό λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει που ανεβάζει τον τόνο της φωνής της. Θέλω ήρεμες καταστάσεις. Πες μου ένα αρνητικό πράγμα που κάνω. Δεν ζηλεύεις, π.χ. Εσύ μου το έχεις πει, ότι δεν ζηλεύεις. Δεν ξέρω γιατί δεν ζηλεύεις καμία. Ναι, εννοείται, αν είμαστε ζευγάρι και βγούμε έξω από εδώ πέρα και έρθει και σου μιλήσει μια κοπέλα και σου πει πόσο όμορφο είσαι, δεν θα κάτσω εγώ να κάνω σκηνή. Ίσα-ίσα θα πω ναι, έχω ένα κούκλο άντρα. Άρα τώρα μου ζηλεύεις. Με αυτή την έννοια, ξέρεις γιατί δεν είμαι ακόμα μαζί σου. Αν ήμουν μαζί σου, δεν θα ήμουν έτσι, αυτό σου λέω. Όταν είμαστε μαζί, δεν θα έχουμε τέτοιες εντάσεις. Τι άλλο μπορώ να του πω για να το καταλάβει. Εγώ δεν είμαι τέλειος, το έχω πει. Δεν είμαι τέλειος, έχω πάρα πολλές τέλειες. Κανείς να το πω. Νομίζεις, εδώ μέσα νομίζουν οι περισσότερες ότι είναι τέλειες.